Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε 5 ερωτήσεις. Την πρώτη ερώτηση, από το 1 έως το 5, πόσο πιστεύεις ότι με την 4η βιομηχανική επανάσταση θα αυξηθεί η δυνατότητα του ανθρώπου να παράγει αυτό που έχει ανάγκη σε πολύ λιγότερο χρόνο? Κανένα παιδί δεν απάντησε το 1, 5,76% απάντησαν το 2, 15,38% απάντησαν 3, 59,61% απάντησαν 4 και 19,23% απάντησαν το 5. Στην ερώτηση από το 1 έως το 5, πόσο αντικειμενικό πιστεύεις ότι είναι η πρόοδος της τεχνολογίας να μεταφράζεται σε εκατομμύρια χαμένες θέσεις εργασίας? Το 1 απάντησε το 1,92% των φοιτητών, 2 απάντησε το 46,15%, 3 απάντησε το 38,4%, 4 απάντησε το 7,69% και 5 το 5,76%. Στην ερώτηση, ποιος πιστεύεις ότι ευθύνεται για το γεγονός αυτό? Α. Οι επιστήμονες που παράγουν αυτή την τεχνολογία, απάντησε το 3,84%. Β. Η επιθυμία των βιομηχάνων και των μετόχων πολυεθνικών για όλο ένα και μεγαλύτερο κέρδος, απάντησε το 55,76%. Γ. Κανείς, είναι λογικό, απάντησε το 26,92%. Και Δ. Κάτι άλλο, απάντησε το 13,4%. Στην τέταρτη ερώτηση, πώς πιστεύεις πως μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση? Α. Δεν μπορεί να αλλάξει, πάντα θα μειώνονται οι θέσεις εργασίας, απάντησε το 28,84%. Β. Να σταματήσουμε να παράγουμε τεχνολογία, δεν απάντησε κανένας φοιτητής. Γ. Να σταματήσουμε να παράγουμε με βάση αυτό που γεμίζει τις τσέπες των λίγων, απάντησε το 28,84%. Και Δ. Κάτι άλλο, απάντησε το 42,3%. Στην πέμπτη ερώτηση, από το 1 έως το 5, πόσο πιστεύεις ότι σήμερα με την τεχνολογία που διαθέτουμε θα μπορούσαμε να ζήσουμε καλύτερα? 1. Απάντησε το 1,96%. 2. Απάντησε άλλο 1,96%. 3. Απάντησε το 15,6%. 4. Απάντησε το 41,17%. Και 5. Το 39,21%. Στην έκτη ερώτηση, ποιες ανάγκες πιστεύεις ότι είναι υπερβολικό να καλύπτονται σήμερα? Α. Υπερασφάλεια και υδροσοπροστασία, δεν απάντησε κανένας φοιτητής. Β. Τα αντιπλημμυρικά και αντισεισμικά έργα, δεν απάντησε κανένας φοιτητής. Γ. Οι ανάγκες για φθηνή ενέργεια και τηλεπικοινωνίες, απάντησε το 6,12%. Δ. Η μείωση του εργάσιμου χρόνου για ενασχόληση με τον πολιτισμό, αθλητισμό κλπ, απάντησε το 6,12%. Και ε. Κανένα από τα παραπάνω, απάντησε το 87,7%.